δείτε, δείτε, δείτε τι σας έχουμε φέρει. Έχω τρελαθεί, ε. Έχουμε φέρει το καλοκαίρι, έτσι. Ρε παιδί μου, πότε ήταν τόσα τα μωράκια μας. Και μεγαλώνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, Vivian. Vivian Χατζέλη είναι και η σχεδιάστρια της Vintely, της σειράς, τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού, σε όλη τη χώρα. Σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Παντού. Υπάρχουν τα Vintely. Μπορείτε να τα βρείτε παντού, αρκεί να τα αναζητήσετε. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει για σας όσον αφορά αυτό και ερχόμαστε να τα δούμε. Σταθώ, Vivian, στα σετάκια που είδα, μαμά, παιδί. Είδες, ε? Εντάξει, ναι, και έχω και μεγάλη ευνομία σε αυτά. Και μπαμπάς. Νονός μπαμπάς. Έτσι, γιατί η Vintely δεν απευθύνεται μόνο στους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής μας, αλλά και στους μεγάλους μιας βάφτισης. Συνήθως τι σετάρουνε, η νονά σετάρει με το παιδάκι ή η μαμά? Νομίζω περισσότερο η μαμά, γιατί είναι έτσι πιο γνωστό. Αλλά από πέρυσι που ξεκινήσαμε τις σειρές του νονού ή του μπαμπά, που είναι ίδιο με το μικρούλι το παιδάκι, πάει πάρα πολύ καλά και θα. Έτσι έχει πολύ αρέσει. Ρε Παύλο, δεν υπήρχε τότε, δεν το ήξερα να σε σετάρω με τον Μιχαήλ. Θα φτιάχναμε κάτι, πράγματα. Χαμό θα κάναμε. Δεν πειράζει, ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί. Καταρχήν θέλω να μου πεις από πού εμπνέεις. Είναι όλα έτσι πολύ ρομαντικά, πολύ. Λοιπόν, θα σου πω. Γενικότερα εμπνέομαι από πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι, μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μπορεί να είναι ένα τοπίο, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μου δημιουργεί συνέστημα περισσότερο, έτσι με κάνει να δημιουργώ. Τέλεια. Εγώ εντάξει, θέλω να σου πω το εξής, ότι επειδή έχω αγόρια, όταν έβλεπα, πήγαινα για τα βαφτιστικά και γενικά για τα ρούχα, όταν έβλεπα τα κοριτσίστικα, πάθαινα ένα αμόκ, έναν αλλαγμό. Έτσι γίνεται συνήθως, αλλά νομίζω ότι τα κοριτσάκια στο κομμάτι της βάφτισης έχει περισσότερες επιλογές. Mm. Αλλά θέλω να δώσουμε έμφαση για τα αγοράκια μας. Να δώσουμε. Έχουμε κάνει συμφωνώ πολύ έτσι καλούς χρωματισμούς, όπως στο σετ που είναι από πίσω σου. Το λεμονί, που δεν έχει παίξει πολύ σε βάφτιση. Λεμονί, φανταστικό. Λεμονί. Μαζί με το τζιν, τέλειο συνδυασμός. Και φλωράλ παπιών. Εντάξει, θα τρελαθώ. Ναι. Γιατί τα έχουμε αδικήσει λιγάκι τα αγοράκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα να βρει έτσι κάτι πρωτότυπο να κάνει διαφορά. Συνήθω είναι. Είναι όλα CL, όλα μπλε. Πρέπει να κάνουμε έτσι πολύ ωραίου συνδυασμού και για τα αγοράκια που είναι αδικημένα. Αλλά θέλω να δείξουμε και το κάτω το σετ. Που και είναι το μπέζ, το γυλαίκο με το. Μπράβο, και έχει τα. Ρε τα αντράκια μου, ωραία. Δεν μπορώ. Δείτε. Κεραμιδί αποχρώσει. Αχ, πότε ήταν αυτός τόσα τα παιδιά. Είναι καταπληκτικά εντωμεταξύ. Είναι, είναι τέλειο, είναι λογικό να σκίζει. Είναι καταπληκτικό συνδυασμό. Και μπορεί να σεταριστεί μετά και ο μπαμπάς και ο νονός. Ξέρεις, σαν θέμα. Δεν χρειάζεται να είναι και ακριβώς τα ίδια ρούχα. Mm-hmm. Είναι ένα σετ που ο Παύλος θα το φορούσε, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπετε. Για το πουκάμισο είμαι σίγουρη. Όλο, όλο. Ε, δεν θα το έβαζε. Ναι, το έβαζε. Και το παπιόν. Τέτοιο είναι. Παπιόν. Ναι, βεβαίως. Αλλά τα κοριτσίστικα έχω την αίσθηση ότι έχουν έτσι μία vintage αίσθηση. Ναι, έχουν έτσι μία vintage αίσθηση και ένα ρομαντισμό θα έλεγα. Και παίζει πάρα πολύ η πέρλα φέτος. Θέλω να δώσω έμφαση λίγο στην πέρλα. Ήταν και από πέρυσι, αλλά έχω στοχεύσει πάρα πολύ σε έναν κωδικό φέτος, που είναι στις αποχρώσεις nude. Και η Βουάρ, γιατί με βλέπουμε τις αυτό τώρα. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε λίγο Άρη μου αυτό που είναι στο τραπεζάκι. Μπράβο, αυτό, αυτό. Αυτό. Αυτό εδώ που είναι όλο το σετ με περλίτσες. Που αυτό δίνουμε και δώρο εσύ. Α, αλήθεια! Με την κούρτα του τη λαμπάδα. Αυτό λοιπόν είναι μέσα στο σετ, ωραία, είναι το βαζάκι του. Μπράβο. Εδώ βλέπετε όλα τα πράγματα που περιέχονται.
και το φορεματάκι που είναι εδώ δίπλα. Θέλω να δείξω μία λεπτομέρεια που δεν υπάρχει γενικά. Ορίστε. Αυτή είναι σαλιάρα. Τώρα, τρέλανε μας. Ναι. Παιδιά, έκανε σαλιάρα. Δεν θα τρελαθώ. Γιατί πάνε μετά στο κέντρο να διασκεδάσουν, να μην το φορέσουν ένα σετ του παιδιού. Μα εντάξει, έχεις τόσο δίκιο και ποτέ δεν το είχαμε σκεφτεί όλο αυτό. Θέλω να δείξω και τα καλτσάκια. Έλα μου, ωραία. Δε, παιδιά, δεν είναι και αυτά. Σκοπικά που είναι, δεν τρελαθώ. Μίνι φιωγκάκια πάνω, όπως ακριβώς έχει και το ρούχο μπροστά. Εντάξει. Θες να μας τρελάνεις, έτσι. Θες να μας τρελάνεις. Να μην δώσουμε έτσι λίγο μία νότα. Και δεν φαίνονται τώρα οι περλίτσες πάνω στο φόρεμα. Είναι όλο και τυμμένες μικρές περλίτσες παντού. Τις βλέπετε. Και είναι και μέχρι και στις λαμπαδίτσες μπροστά. Μέχρι και στα κεράκια τα μικρά έχουμε βάλει ακριβώς το ίδιο ύφασμα με το ρούχο. Εντάξει. Αυτό θα πει λεπτομέρεια όμως. Έτσι. Κάτσε να σας το δείξω. Μας είδατε και το κουτί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σετάκι εμείς σας το κάνουμε δώρο. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής και δηλώνετε εκεί τη συμμετοχή σας. Κάνετε ένα like, ακολουθείτε και την εταιρεία. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε και είτε για αγοράκι είτε για κοριτσάκι. Παίζουν και οι τουτού. Παίζουν και οι τουτού και οι τουτού παίζουν και για πρώτο ρούχο. Τώρα συγγνώμη, μας για να πάει το παιδί στην τράπεζα. Όχι, θέλω να τα δεις προσεκτικά. Και γαλάζιο, έτσι. Και γαλάζιο, γιατί ναι. Δεν κατάλαβα τα κοριτσάκια, όχι. Ειδικά αν έχουν και έτσι μπυρμπυλωτά γαλάζια ματάκια. Καταπληκτικό. Είναι τέλειο το setup. Εντάξει, ναι, πεθαίνω. Υπάρχει. Σε όλα τα χρώματα βγαίνουν οι τουτού, σε ιβουάρ, σε σωμόν, σε σάπιο μήλο, σε γαλάζιο. Και αυτό πώς το σετάρεις, δηλαδή, τι βάζεις από πάνω. Από πάνω μπορεί να μπει ένα ελαστικό μπλουζάκι. Είδαν τελειωτό ή σκέτο. Πολύ απλό. Για να δώσει έτσι έμφαση στη φουστίτσα. Ναι, αυτό το πιο μπαλαρινέ. Εντάξει, είναι φανταστικό. Δεν μπορώ, παιδιά. Θα δείξω και το άλλο το αγορίστικο. Μπορώ. Mm-hmm. Με το καπελίνι. Δείτε. Δείτε τα ντράκια. Εντάξει, τώρα επικεντρώνομαι πολύ στα αγόρια. Όχι, πείτε μου. Αλλά είναι, δεν μπορώ, ταυτίζομαι. Είναι σεταρισμένα έτσι από χρώσεις που οποιοδήποτε θέμα και να έχουμε μπορούν να τα ακολουθήσουν. Όχι μόνο αυτό να σου πω και κάτι, είναι ρούχα που μετά το βάζεις έτσι. Στη βάφτιση και του το βάζεις σε ό,τι γαμοβάφτιση θα πας. Όπου και να βρεις μετά έχει φορέσει το ίδιο σετ. Έχεις ξεμπερδέψει για τη χρονιά. Ακριβώς. Τα νομεράκια που βγάζουμε είναι από 3 μηνών. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί πολλές μανούλες που θέλουν να βαφτίσουν τα παιδάκια τους πολύ πολύ μικρά δεν βρίσκουν. Σε είναι πολύ γεγονός. Πολύ μικρά νούμερα. Οπότε φτιάχνουμε από 3 μηνών μέχρι και 2,5 έως 3 χρονών φτάνουν τα νούμερά μας. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάποιες περιοχές θα βαφτίσουν πολύ πιο μικρά, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, και σε κάποιες άλλες πολύ πιο μεγάλα, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Σωστά. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, πού μπορείς να τα βρεις. Στο τηλέφωνο αυτό μπορούμε να βρούμε ακριβώς τα καταστήματα. Βεβαίως και στο τηλέφωνο αν μας ρωτήσετε και μπορείτε να μπείτε και στο site μας www.vintel.gr και εκεί θα βρείτε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα, είναι πάνω από 100, που μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα μας. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δωράκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ, καλή σεζόν να έχετε.